το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Θέρμης που εξυπηρετεί πληθυσμό πάνω από 65.000 κατοίκους, Δήμο Καλαμεριάς, Πηλαίας, Χορτιάτη, Περιφέρεια Χαλκιδικής, έχει στην ευθύνη του Περιφερειακού Ιατρείου Αεροδρομίου Μακεδονία, κατ' σχολαρίου Τριλόφου Καρδίας, Μεσημερίου Βασιλικών Λακιάς, Περιστεράς, τέλος πάντων, να μην χάνουμε χρόνο, είναι πολλής. Ο κατάλογος μακρύς δείχνει ότι ο πιο σημαντικός τομέας του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συνολικά της υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα δηλαδή, πάει από τον κακό στο χειρότερο. Το Κέντρο Υγείας Θέρμης εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Η κινητοποίηση των φορέων της περιοχής, με αφορμή την ανάγκη ενίσχυσης εξαιτίας της πανδημίας, υποχρέωσαν την κυβέρνηση να δώσει κάποιες λύσεις, οι οποίες καταδείχθηκε από τις εξελίξεις ήταν προσωρινές. Αφού η μοναδική μικροβιολόγος που είχε τοποθετηθεί μετακινήθηκε, έληξε η τελευταία σύμβαση στην εργολαβική εταιρεία και παραμένει αφύλακτο επί 24ωρου βάσεως, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απόπειρες κλοπής. Το Κέντρο Υγείας εξακολουθούν να λείπουν βασικές για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικότητες γιατρών, πνευμονολόγου, καρδιολόγου, οφθαλμίατρου, ορθοπαιδικού, ακτινοδιαγνώστη, ψυχίατρου, επίσης ο γυναικολόγος, ο πρόσφατος ορισμός επισκέπτη. Για μια φορά την εβδομάδα δεν αρκεί να καλύψει ανάγκες. Το μικροβιολογικό εργαστήριο λείπει ο ορμονικός αναλυτής. Το ακτινολογικό εργαστήριο λείπουν ο ψηφιακός μαστογράφος και το μηχάνημα πανοραμικών ακτινογραφιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την πανδημία και την προστασία του λαού από τις ολέθριες συνέπειες της είναι και οι χειρισμοί σχετικά με τη σύσταση του ιατρείου COVID στο κέντρο υγείας. Ενώ εξαγγέλθηκε η δημιουργία του, η εγκατάσταση του έγινε σε ένα χώρο που ερχόταν μαζί οι ασθενείς με μια κοινή είσοδο. Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις του υγειονομικού προσωπικού, επιλέχθηκε η πρόσβαση με κάποια τεχνική παρέμβαση και τελικά μαθαίνουμε με τελευταία ενημέρωση ότι δεν θα γίνει και αυτή. Κρίνεται απαραίτητη και η αύξηση του προσωπικού καθαριότητας για παροχή υπηρεσιών καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας λόγω των εμβολιασμών και της γραμματιακής και τεχνικής υποστήριξης. Όλες οι παραπάνω ελλείψεις δεν συνηγορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και πόσο μάλλον του ιατρείου post-COVID που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του και δέχεται πρώην ασθενείς ανά δεκαπεθήμερο και όχι όπως όλα τα άλλα 21 κέντρα υγείας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που το κάνουν αναβδομάδα. Κυρία Υπουργέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αναδείξει αυτά τα προβλήματα, έχει αντιμετωπίσει που έχει αντιμετωπίσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης με πολλαπλές παρεμβάσεις και στη Βουλή. Αυτές παραμένουν όμως αναπάντητες οι τελευταίες τρεις και τα προβλήματα οξύνονται. Ερωτάστε. Τι θα κάνει η κυβέρνησή σας για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Θέρμης με τον απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των ιδιωτικοτήτων, υγειονομικό, φύλαξη, καθαριότητας, γραμματιακής και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να εξυπηρετούν οι ανάγκες των κατοίκων των περιοχών που καλύπτει. Για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας Θέρμης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού που δεν υπάρχει, την τακτική λειτουργία του ιατρείου post-COVID σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες του Κέντρου Υγείας Θέρμης, για την δημιουργία του ιατρείου COVID και για την άρτια από πλευρά στελέχωσης και υποδομών λειτουργία του, σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες. Και την άμεση ενίσχυση του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας με μικροβιολόγο και όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου αυτό να λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Στολτίδη. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό. Τι θα πει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και βάλετε όποιον ορισμό θέλετε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το Αγγλικό κράτος, από το Βελγικό κράτος, από όποιο θέλετε. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είτε είναι ένας γενικός γιατρός ή σε σπάνιες περιπτώσεις ένας παιδίατρος. Η πρωτοβάθμια παιδεία φροντίδα υγείας είναι αυτό που βάζουμε τώρα με τον προσωπικό γιατρό, που στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πολλές ειδικότητες, έχουμε βάλει στον προσωπικό γιατρό και τις ειδικότητες είναι ο πρώτος άνθρωπος που βλέπει ένας άρρωστος που δεν έχει διαγνωστεί, που θέλει να ψαχτεί για πρώτη φορά, είναι ο γιατρός που θα του πει πώς θα κάνει πρόληψη, είναι ο γιατρός που θα τον παρακολουθήσει στα χρόνια νοσήματα, σε συνάρτηση πολλές φορές με ειδικότητες. Η πρωτοβάθμια λοιπόν φροντίδα υγείας δεν είναι αυτές οι ειδικότητες που λέτε. Ορθοπαιδικός, οφθαλμίατρος, όλα αυτά δεν είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα, να πάμε στο κέντρο υγείας της Θέρμης. Πράγματι, η περιοχή είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει νοσοκομείο, κανονικό νοσοκομείο, ο Άγιος Παύλος, στα 6,5 χιλιόμετρα, 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Άρα το κέντρο υγείας είναι για να εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι για να αντικαταστήσει ένα νοσοκομείο, ούτε όσον αφορά τις ειδικότητες των γιατρών, ούτε όσον αφορά τις νοσηλίες φυσικά. Το Κέντρο Υγείας Θέρμης έχει 21 μόνιμους γιατρούς με τον οδοντίατρο, 20 γιατρούς και έναν οδοντίατρο μόνιμους και έχει και έναν επισκέπτη γυναικολόγο. Βλέπει τα τελευταία 4 χρόνια από 40 έως 60 χιλιάδες το χρόνο σε επισκέψεις στα ΤΕΗ κυρίως,
στα επίγοντα και σε απλή συνταγογράφηση που είναι από 1.200 έως 14.000 περιστατικά ανάλογα με τη χρονιά, μόνο συνταγογράφηση, δηλαδή 3 λεπτών υπόθεση. Για αυτές τις 40 έως 60.000 επισκέψεις συνολικά το χρόνο, λοιπόν, έχει 20 γιατρούς. Αντιστοιχεί από 2 έως 3.000 επισκέψεις στον κάθε ασθενή. Να σας πω λίγο πώς κλείνονται τα ραντεβού για τους γιατρούς, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Στο νοσοκομείο, στο Σωτηρία, παραδείγματος χάρη που κάνουμε εξωτερικά ιατρία, το ραντεβού γίνεται κάθε τέταρτο. Που σημαίνει ότι εγώ, αν δουλεύω 7 ώρα πρωινό, βλέπω 28 αρρώστους. Και εντάξει, θα κάνω και ένα διάλειμμα, κάποιος άρρωστος θα μου πάρει περισσότερη ώρα, θα δω 25 αρρώστους. Βλέποντας 25 αρρώστους την ημέρα, το μήνα βλέπω 500. Άρα στο εξάμηνο βλέπω 3.000. Μπορώ λοιπόν να δουλέψω 6 μήνες και να είμαι οκ. Okay. Άρα δεν είναι λίγοι οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Θέρμης για τις εξετάσεις που έχει και για τις επισκέψεις που έχει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πολύ απλά. Έχουμε αρκετούς γιατρούς, γίνεται όλη η φροντίδα και να σας πω και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Λέμε πολλές φορές θέλουμε ειδικούς γιατρούς. Ένας ορθοπαιδικός που θα πάει στο Κέντρο Υγείας και δεν θα μπορεί να χειρουργεί, τι ορθοπαιδικός θα είναι, ορθοπαιδικός παθολόγος? Άρα είναι πολύ καλύτερο να έχουμε μια σύνδεση με νοσοκομεία στην περιοχή, να κάνουμε καθημερινά γιατρία με ειδικότητες και παθολόγο και ογκολόγο και γυναικολόγο και ό,τι άλλο θέλετε. Αυτός ο γιατρός να ανήκει στο νοσοκομείο, να χειρουργεί στο νοσοκομείο, να κάνει πλήρη την ειδικότητά του στο νοσοκομείο και να κάνει τα πρωινά γιατρία που χρειάζονται στο κέντρο υγείας για να μην μετακινείται ο κόσμος. Αυτό το νόημα έχει το κέντρο υγείας. Και μπορούμε να το κάνουμε για πάρα πολλές. Αυτό φροντίζει να έχουμε καλές ποιοτικές φροντίδες υγείας. Αν έχω έναν ορθοπαιδικό που ουσιαστικά δουλεύει με 50 περιστατικά το μήνα και δεν χειρουργεί ποτέ, πάβει να είναι καλός ορθοπαιδικός. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι μόνιμες θέσεις ειδικοτήτων στα κέντρα υγείας δεν είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για τους Έλληνες πολίτες. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους έχουμε έμπειρους γιατρούς, κάποιες μέρες τη εβδομάδα, τακτικά γιατρία να ξέρουν πότε θα πάτε. Και για τα επίγοντα είναι τα νοσοκομεία, γιατί εκεί είναι τα πολλά επίγοντα περιστατικά. Άρα, μπορούμε να κάνουμε ένα ράμα σε ένα κέντρο υγείας. Μπορούμε να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου με κάποια επίγουσα παρέμβαση. Βεβαίως, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και να υπάρχει η εκπαίδευση όλων των γιατρών για να το κάνουν αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διασπαρούν σε πάρα πολλές περιοχές, γιατί δεν υπάρχει η εμπειρία να το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει αρκετός πλούτος περιστατικών, ώστε να υπάρχει εμπειρία για έναν ειδικευμένο γιατρό να διατηρήσει τις δεξιότητές τους. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας, για να μπορούμε να μιλάμε με την ίδια γλώσσα. Ευχαριστώ. Κύριε Στολτίδη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, εντάξει, σε τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα του κλάδου σας δεν έχει και νόημα, θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και δεν ρωτήσαμε τι γίνεται. Προφανώς όλα αυτά που είπατε γίνονται. Εμείς λέμε, και φυσικά δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας το τι λείπει, τα βγάλανε οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι επιστήμονες, το υγειονομικό προσωπικό που αντιμετωπίζει τον λαό της περιοχής. Αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ενώ κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας πάλι ηλικιωδώς προς τα μπροστά, η κατάσταση στην υγεία χειροτερεύει ολοταχώς ιστορικά προς τα πίσω. Αυτός είναι ένας τίτλος βέβαια, αλλά όλα φαίνονται σε σχέση με το ποιες ανάγκες καλύπτονται, και εκείνο μπορούμε να μιλάμε για ώρες, και πόσο πλουτίζει ο ιδιωτικός τομέας ως ανάγκη και μοναδική μονόδρομο για όλο και περισσότερους. Εμείς, κυρία Υπουργέ, δεν μιλάμε με την ερώτησή μας, δεν ζητάμε πασαλήματα για λίγο καλυτέρευση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Απαιτούμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες του λαού στην υγεία με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του σήμερα και πάνω στο πραγματικό περιεχόμενο της έννοιας πρωτοβάθμια φροντίδας. Εντάξει, εκείνο μπορούμε να το συζητάμε πού, σε ποιο σημείο, γεωγραφικά κτλ. Και ποιος. Αυτό που απαιτούμε στην πραγματικότητα είναι αυτό που ήδη υπάρχει σαν δυνατότητα. Να παρακολουθείτε υγεία και να μην φτάνει κάποιος στην ασθένεια. Γίνεται. Όταν προκύπτει πρόβλημα, να γιατρεύεται άμεσα. Γίνεται. Να μην χρειάζεται κάποιος να πάει στον ιδιωτικό τομέα για να το γδάρουν. Σήμερα, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία. Και για τα ψηφιακά, που τόσο πολύ διαφημίζεται ως κυβέρνηση, εδώ υπάρχει δυνατότητα για πλήρη ψηφιακό φάκελο με όλο το ιστορικό του καθένα μας. Υπάρχει δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορούν να διαγνωστούν τα πάντα σε δευτερόλεπτα με τη χρήση της παγκόσμιας ιατρικής γνώσης. Το ίδιο ισχύει και για την πρόβλεψη με τον γονιδιακό έλεγχο. Υπάρχει
το 5G που το μνημονεύετε κάθε τρεις και λίγο, όχι εσείς, λέω για την κυβέρνησή σας, που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να δέχεται δεδομένα εκατομμυρίων από τις πιο απλές ατομικές συσκευές και με στοιχεία για την τοποθεσία του καθενός για άμεση επιτόπου παρέμβαση. Αυτό το λέω τεχνολογικά. Είναι δυνατότητες. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά να ισχύουν μόνο με το υγειονομικό προσωπικό χωρίς τα ψηφιακά εργαλεία. Όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, ίσχυαν πριν 70 χρόνια στα σοσιαλιστικά κράτη, εκεί που λαοί τα είχαν όλα στην υπηρεσία των αναγκών της. Εμείς, ναι, εσείς τώρα αντί να βάλετε αυτά που έχετε τώρα στην υπηρεσία σας, στα χέρια σας που προπεριέγραψα, φέρατε τα κουράκια τους επιχειρηματίες στην υγεία, που τόσο επικίνδυνο ρόλο έπαιξαν την περίοδο της πανδημίας, να πάρουν καλύτερη θέση στην καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων, όπως με συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σε υποδομές, οικογενειακούς γιατρούς τροχονόμους των επιχειρηματικών συμφερόντων, γιατί όταν όλα τα άλλα λείπουν, ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος τους, ασθενείς να μην ξέρουν κατά πού να στραφούν για μια απλή εξέταση, να την πληρώνουν όλο και πιο ακριβά, και γιατριά με πιθανότητες χειρότερες και από αυτές του Τζόκερ. Τίποτα λιγότερο εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε για το λαό μας από αυτά που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κατακτήσει. Τα εργαλεία είναι εδώ, τα έχουν παράγει οι εργαζόμενοι, ο λαός μας τα έχει χρυσοπληρώσει και απαιτούμε την άμεση στελέχωση με γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που λείπουν. Απαιτούμε βέβαια να περάσουν στα χέρια του υγειονομικού προσωπικού και όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία στα μόνα χέρια που μπορούν να κάνουν θαύματα για την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Αυτό που μου λέτε είναι ότι τώρα ο ασθενής, ο έρημος, ξέρει που να πάει, ενώ τώρα που θα βάλουμε τον προσωπικό γιατρό δεν θα ξέρει πια. Αυτό μου λέτε. Εντάξει, μου ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά okay, να το δεχτώ. Εγώ νομίζω ότι ο προσωπικός γιατρός θα μπορεί να βοηθήσει τον άρρωστο να απευθυνθεί σε δομές υγείας. Μας ενδιαφέρει να έχουμε δομές υγείας και να είναι καλά στελεχωμένες και να λειτουργούν. Και να θυμίσω και πάλι ότι πραγματικά τα χρήματα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ό,τι δομή και να είναι. Σε τελική ανάλυση, οτιδήποτε πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, είτε προς ιδιώτη πάροχο είτε προς δημόσιο πάροχο, το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Άρα η δική μας υποχρέωση είναι να κάνουμε την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων. Και αυτό δεν είναι γεμίζοντας δεξιά και αριστερά, χωρίς σχέδιο, χωρίς. Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο λόγο για να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες δομές. Η ψηφιοποίηση δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντιθεί ότι μπήκε στη ζωή μας τώρα με αυτή την κυβέρνηση και με την πανδημία, με τον εμβολιασμό, με όλα τα ψηφιακά που έχουν γίνει, όλες τις άδειες που μπορούμε να πάρουμε, όλα τα πιστοποιητικά που μπορούμε να πάρουμε, χωρίς να χρειαστεί να πάμε πουθενά. Ο ψηφιακός φάκελος είναι κομμάτι του RRF, ήδη γίνεται και μάλιστα γίνεται σε συνεργασία με το Κυπριακό κράτος. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε καθόλου. Ήδη τηλεατρική υπάρχει, δεν χρησιμοποιείται πάντα, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Αυτό είναι θέμα των γιατρών που πρέπει να τους ξαναεκπαιδεύσουμε. Άρα σας διαβεβαιώ ότι όλα τα όπλα που έχουμε στην επιστήμη είναι στη διάθεσή μας. Θα τα βάλουμε και θα τα έχουμε σε καλύτερη ακόμα χρήση και οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες ασθενείς θα είναι απολύτως ευχαριστημένοι. Θέλουμε επίσης, πέρα από τα εργαλεία, θέλουμε να έχουν μια καλή αίσθηση στο περιβάλλον που είναι, ξεκινώντας από τα επίγοντα τα οποία διαμορφώνουμε και προχωρώντας στους θαλάμους νοσηλείας. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να είναι τέτοιο που να θέλει ο ασθενής να πάει, να έχει δηλαδή τις επισκευές αυτές που θέλουν όλες οι δημόσιες δομές, ώστε οι ασθενείς μας να αισθάνονται καλά. Όχι μόνο ασφαλείς από το προσωπικό, αλλά και ευχαριστημένοι στο περιβάλλον στο οποίο νοσηλεύονται. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτά φτιάχνουμε. Ευχαριστώ πολύ.